Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμά μου. Την πλειοψηφία εκφράζομαι, εισηγητής. Θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Για πέστε μου, το Ρίκος Δινάν, στη όλη τη διαδρομή του, ήταν ιδιωτική κλινική ή νοσοκομείο, εν της πράγμασης, ρωτάω. Πώς λειτουργούσε, ως ιδιωτική κλινική ή ως νοσοκομείο? Τι εννοείται, νοσοκομείο, ναι. Ήταν μια ιδιωτική εμπορική για επιχείρηση. Για μας, η μαρτυρία μου εδώ θα πρέπει να πω ότι στηρίζεται στις αποφάσεις, στις νόμους κτλ. Δεν είναι. Ναι. Τι γνώμη έχετε, αυτό λέω. Αφήγημα. Ναι. Η ερώτηση μου είναι σαφής. Τι γνώμη έχετε εσείς, δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτή την άποψη είχαμε, ήταν ότι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κανόνες της αγοράς και μπορώ να το θεμελιώσω. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και χωρίς υπαγωγή στον 20. Συγγνώμη. Χωρίς υπαγωγή στον 2039. Στον 2039 του 39. Μάλιστα. Για τα κληροτήματα. Άρα κλείνεται στην άποψη ότι ήταν μια ιδιωτική κλινική. Μάλιστα. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είπατε. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ναι. Ξέρετε. Όχι, ιδιωτική. Ακούστε, ας πω. Ιδιωτική είναι άλλη. Όχι, εδώ πριν από εσά εξετάστηκε ο κύριο Τυργίο, που ήταν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, είπε ότι ήταν ένα νοσηλευτικό ίδρυμα sui generis. Επιβεβαιώνεται αυτή τη θέση του Υπουργείου Υγείας? Νοσηλευτικό ίδρυμα sui generis. Ιδιόρυθμο δηλαδή. Αυτό είναι Να σου το πω γιατί. Σας ερωτώ λοιπόν. Λέτε ιδιωτική κλινική. Όχι, να σας πω, να σας απαντήσω. Η γνώμη ήταν ότι υπήρχαν τρία ιδρύματα τέτοιου τύπου. Ωραία. Τα ξέρουμε. Παπαγεωργίου, Ωνάσιο και Ρίκος Δινάν. Συμφωνούμε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Επίσης, αν με επιτρέψετε να σας κάνω και μια διευκρίνηση εδώ. Διότι όλοι νομίζουν ότι χτίζοντας ένα νοσοκομείο, ακούστε, το νοσοκομείο, αν στοιχίζει Α, ο εξοπλισμός στοιχίζει Α επίσης, η δε λειτουργία του, γιατί αυτό έχει την τεράστια σημασία, είναι 3α κάθε 3 ή 4 χρόνια ανάλογα με τον τύπο του νοσοκομείου. Άρα, πολύ ωραία. Είναι, γι' αυτό εγκαταλείπουν, δηλαδή και ο Τονάσιο δεν ασχολήθηκε με τη λειτουργία του. Πολύ ωραία. Αφήστε. Πολύ ωραία. Για πέστε μου κάτι. Σας άκουσα πριν, περιγράψατε τη δεινή θέση στην οποία βρισκόταν το Ρίκος Δινάν. Στη δεινή αυτή θέση, την επηρέασε αυτό το πολιτικό παιχνίδι που γινόταν με τους διορισμούς που μας είπε εδώ ο Μαρτίνης, πήγαιναν το πρωί στο Ρίκος Δινάν και το βράδυ στο δημόσιο, ή οι αθρώες νοσηλείες δωρεάν VIP προσώπων? Επηρέασε τη δεινή αυτή θέση αυτά τα δύο πράγματα? Πρώτον, διορισμοί είναι αθρώοι και αθρώες δωρεάν νοσηλείες. Κοιτάξτε, αν τα δάνε. Και θα σου πω και στο ρωτάω για να σας βοηθήσω. Εδώ και ο Λιαρόπουλος το είπε και ένορκα. Το είπε και στη μελέτη του ότι η δαπάνη των δωρεάν. Ακούστε πρώτα, ακούστε. Να σου πω τι είπε ο κύριος Αλιόροπουλος. Μα τον είδα εγώ τον κύριο Αλιόροπουλο. 23 εκατομμύρια στήχησαν οι δωρεάν νοσηλείες. Και το Ρίκος Δινάν είχε για ένα χρόνο, λέτε είναι εβδομάδα, για ένα χρόνο οι χρηματοδοτικές ανάγκες ήταν 15 εκατομμύρια. Λέει το μισό από όσο άφηλαν οι δωρεάν νοσηλείες. Τι λέτε? Εγώ νομίζω ότι το επηρέασαν σαφώς. Οποιοδήποτε δεν εισπάτησε επηρέαζε. Αλλά μέσα στα 300 εκατομμύρια είναι αυτά τα 15-20. 23. Τα εκτίμησε έτσι. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εσείς αντιληφθήκατε τέτοιους διορισμούς και τέτοιες δωρεάν νοσηλείες? Τις επισημάνατε? Εμείς δεν είχαμε ρόλο σε αυτό. Δεν είχατε ρόλο? Δεν είχαμε ρόλο σε αυτό. Δεν είχατε ρόλο. Πολύ ωραία. Εσείς ασχοληθήκατε καθόλου με την πρόταση του κυρίου? Ασχοληθήκατε καθόλου σαν διοίκηση με το επιχειρηματικό σχέδιο του κυρίου Λιαρόπουλου για τη βιωσιμότητα του Ρίκος Δινάν από το 2012? Δεν είχε κάνει. Υπήρχε μια μελέτη στο Ρίκος Δινάν. Πώς το καταστεί βιώσιμο? Την αξιολογήσατε, αυτό θέλω να πω. Ασχολήθηκε το ΔΟΣΟΥ, το δικό σας, με αυτή τη μελέτη? Μάλιστα. Εγώ γνωρίζω τον κύριο. Τι κάνατε προς αυτήν την κατεύθυνση? Λόγω επαγγέλματος. Δεν μας είπατε πριν τι κάνατε. Να σας πω τι κάνατε. Συγκεκριμένα και πολύ σύντομα, γιατί βλέπω αυτό το χρόνο, φάγαμε 5 λεπτά με ερώτηση. Περασμένων εποχών σχέδιο. Ήταν ένα του 2010 και ένα του 2012. Παροχημένο λοιπόν. Ήρθε ο κύριος Λιαρόπουλος στο γραφείο μου, εγώ τον κάλεσα. Δηλαδή ήρθε και εξηγήσαμε και συζητήσαμε όλο αυτό το σχέδιο τι μπορούσε να γίνει. Μάλιστα. Είχαν αλλάξει τα δεδομένα το 2014. Ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς λοιπόν διοριστήκατε. Με τι νοσέτηση είπατε, για να θυμίσετε μου, σε ποια αίτηση? Σταύρακα Σεφεριάδη. Τι το ήταν κατέφερε ο κύριος Σταύρακας, τι σχέση είχε σχέση με το Υπουργείο Υγείας? Καμία. Καμία, κυρία Σταύρακα. Όχι, καμία. Ήταν το Ερυθρού Σταυρού. Μάλιστα. Παράλληλα δεν έγινε και μία αίτηση εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας? Όχι του Υπουργείου Υγείας. Των εκπροσώπων των τριών.
Έγινε παράλληλα και τρίτη, τρεις, ναι, ναι. Άλλες δύο γίνανε. Δεν σας είχαν μέσα οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στην αίτησή τους, δεν σας είχαν προτινόμενο πρόσωπο? Εγώ όχι. Όχι, σας είχε μόνο η κυρία Σταύρακα. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Για πέστε μου κάτι, κύριε Πανεθυμετάκη. Μετά τον πληστηριασμό του Ερίκου Δινάν, ο κύριος Νίκας τι θέση κατήχε το Σεπτέμβριο του 2014? Ήταν πρόεδρος ήδη. Πρόεδρος ήδη. Μεταπίδευση στην Ημεθέα. Και στην καρδιογυρή κλινική που άνοιξε κλπ. Όχι, μεταπίδευση, ναι. Ζήτησε η τράπεζα, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που ήμουν εγώ λόγω εμπειρίας. Πήγατε στην Ημεθέα. Και είστε στην Ημεθέα μέχρι σήμερα? Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν βρίσκεται μία αντίφαση εδώ να μεταπεδάτε μετά τον πληστηριασμό από ένα κοινοφιλές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι το ΚΕΝ, σωματείο δηλαδή, να πάτε να απασχολείτε την υπομονή του πληστηριασμού σε μια ιδιωτική κερδοσκοπική, καθαρά αμυγός εμπορική επιχείρηση που ασχολείται με τον χώρο της υγείας? Δεν το βλέπετε αυτό ότι θα σκανδάλιζε λίγο την κοινή γνώμη? Όχι. Όχι. Γιατί? Επαγγελματικό ήταν. Μια επαγγελματική πρόταση ήταν. Εγώ ήμουν ομότιμος, το ίδιο και ο κύριος Νίκας. Με την υπομένει, κύριε Πανεμιδευτεράδη. Μετά τον πληστηριασμό, αμέσως δεν στέκνωσε με αλάνη τον πληστηριασμό του συμβολογράφου. Τσουπ, εσύ στην Ημιθέα. Μα ήταν συνέχεια επειδή. Πώς θα κλείσει, είχαμε εμπειρίες, είχαμε αρκετές εμπειρίες. Τι ήταν η Ημιθέα, κύριε Πανεμιδευτεράδη, μπορείτε να μου πείτε? Το γνωρίζετε. Το γνωρίζουμε, ναι. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Αυτό το ερώτημα με έχει σημασία, γιατί γνωρίζουμε τι είναι η Ημιθέα. Είναι μια εταιρεία New Evolution από το 2006, μάλιστα, με 60.000 κεφάλαιο, μάλιστα, η οποία 5 μέρες πριν τον πληστηριασμό αλλάζει το καταστατικό και προστίδει αντί για τουριστικό, επενδυτικό χαρακτήρα και νοσηλευτικό χαρακτήρα, χωρίς λογιστήριο, χωρίς εμπειρία στον χώρο της υγείας, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς, χωρίς υποδομή, και με 3.000 τζίρο έρχεται και αγοράζει το Ερίκος Δινάν με 315 εκατομμύρια. Δεν σας προβλημάτισε ούτε αυτό? Τι θα πείτε στην κοινή γνώμη? Πώς πάει μια τέτοια εταιρεία και πάτε μάλιστα και την επενδύετε? Για την προσωπικότητά σας την επομένη. Αυτό ρωτάω. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης, όχι σαν δικηγόρος, σκανδαλίζομαι με αυτή τη στάση σας. Γιατί? Θα περίμενα μια τουλάχιστον απόσταση χρονική από έναν επιστήμονα ομότιμο καθηγητή, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Υποτίθεται και αυτό δεν το αμφισβητήσω, βέβαια. Το δημόσιο συμφέρον το εξυπηρετήσαμε κρατώντας θέσεις εργασίας, πληρώνοντας τους φόρους, τα ταμεία, τα πάντα. Εντάξει, καλώς. Αυτό είναι εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η θέση σας. Πολύ ωραία. Στο Ερίκος Δινάν, όταν αναλάβατε, διερευνήσατε καθόλου το θέμα των αργόμισθων? Άνθρωποι δηλαδή που πληρώνονταν με κάτι μισθούς που τρελαθήκαμε, μας είπε εδώ ο κύριος Λιαρόπουλος, τρελαθήκαμε με το ύψος τους, 4.500, 5.000, 6.000, και δεν πατούσαν στη δουλειά, δεν τους ήξερε κανένας. Το ερευνήσατε, το ελέγξατε, το αξιολογήσατε? Εμείς δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε αυτό. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ. Αλλά όχι, προσέξτε. Γιατί άκουσα εδώ κάποια ονόματα. Αλλά δεν μπορώ να ονομάσω αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και περισσότερα του ενός. Κάποιοι από αυτούς μου έκαναν και αγωγή, μπορώ να σας πω. Και ζητώντας αποζημίωση που δεν έδωσε. Ωραία. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το έθεσε ο Μαρτίνης από μικροφόνο ή δεν το είδα στα πρακτικά. Κάποια στιγμή είπε ότι εσάς σας επισκέφθηκε κορυφαίος πολιτικός παράγοντας, κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο, προκειμένου να σας πείσει να μην κάνετε αυτό που, την αναφορά που ήλεξε ο προϊστάμενος του τμήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ακούστε τι είπε ο Μαρτίνης. Είπε ότι σας επισκέφθηκε, κυρία Γεννηματά, προκειμένου να μην προχωρήσει μια πειθαρχική αναφορά. Ακούστε να σου πω την ερώτημα. Ναι. Προκειμένου να μην προχωρήσει πειθαρχική αναφορά του κυρίου Κρανιά, που ήταν προϊστάμενος του σύζυγου της. Έγινε αυτό στο γραφείο σας, ναι ή όχι? Καθαρή απάντηση. Δηλαδή, ακούστε. Έγινε. Δεν έγινε. Θα συζητήσουμε κάτι που δεν έγινε. Κύριε Πανεθυμετάκη, είπατε δεν έγινε, τελείωσε. Άρα λοιπόν δεν ήρθε και η Γεννηματά στο γραφείο σας προκειμένου να τακτοποιήσει το θέμα του συζύγου του, του κ. Τσούνη. Μετά από αναφορά του προϊσταμένου του. Τελείως έληξε. Όχι, 15-18 Μαρτίου με επισκέφθηκε ο κ. Μαρτίνης, τον οποίο απέλησα. Μάλιστα. Διότι θα δείτε, δεν με ρωτήσατε ποτέ τι θέση έχει και πώς μπορούσε να εξυπηρετούνται αυτές. Τελείως έληξε. Δεν έγινε, τελείως τον λαμβάνω. Αυτό που λέτε το αντιλαμβάνομαι. Και πέστε μου, γνωρίζατε εσείς, κύριε Πανεθυματάκη, για την παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη στο προηγούμενο συμβούλιο από μια επιστολή καλούσε να παραιτηθεί επειδή το επιθυμεί ο κ. Σάλλας? Αυτό το έγγραφο το είδατε? Γιατί είναι έγγραφο, μάλιστα, και στην ποινική δικογραφία και στα αρχεία σας. Να σας απαντήσω λίγο σε αυτό. Δεν θέλω να απαντήσετε αν το είδατε. Το είδα. Ωραία, το είδατε. Μπορείτε το να μου πείτε. Αφήστε να κάνω την ερώτηση. Αφού το είδατε λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε αν μπορεί ένας υπουργός υγείας, ο οποίος υποτίθεται εκφράζει την ελληνική πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας,
και, εν πάση περιπτώσει, την κοινωνία και τους ψηφοφόρους και το συμφέρον του κράτους να απευθύνεται σε μια διοίκηση κοινοφιλούς ιδρύματος και να ανακοινώνει ότι η επιθυμία του ιδιωτικού, ενός ιδιωτικού επιχειρηματικού φορέα της τράπεζας είναι επιθυμία να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί από πού? Ο συμβούλιο, κύριο Δίκη, να παραιτηθεί η δίκηση. Γι' αυτό διοριστήκατε εσείς, γιατί παραιτήθηκε η αιρετή. Όχι. Όχι, λέτε εσείς. Πώς διοριστήκατε, κύριε? Να σας απαντήσω. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω. Πρώτα να απαντήσετε αυτό. Αν είδε το έγγραφο, αξιολογήστε μου, πέστε μου. Πέστε μου. Όχι, όχι, εγώ κάνω την ερώτηση. Πέστε μου, αυτό το έγγραφο που το είδατε. Αυτό το έγγραφο που το είδατε. Θέλετε να αξιολογήσετε το έγγραφο αυτό ως στάση και συμπεριφορά του αρμόδιου Υπουργού Υγείας ως εκπροσώπου της κοινωνίας και του ελληνικού κράτους, του κ. Γεωργιάδη εννοώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα άλλα τα πείτε μετά. Αφήστε με να απαντήσω. Μα δεν υπήρχε πρόεδρος τότε. Διοίκηση υπήρχε. Ο πρόεδρος. Τι διοίκηση λοιπόν κάλεσε να παραιτηθεί ο κ. Γεωργιάδης? Να απαντήσω. Λοιπόν, προσέξτε. Ο πρόεδρος ήταν ο Εδεσίμωτος, ο Μητροπολίτης. Πριν. Ο οποίος μπήκε κατά λάθος, βέβαια, δεν τον ήθελε. Με συγχωρείτε, ήταν στην πρώτη φάση. Κύριε Παναθημητάκη, με συγχωρείτε. Αυτό, διακόψτε χρόνο, είναι, κύριε, ναι, διακόψτε. Αυτό που λέτε είναι το 2013. Μια βραχύβια διοίκηση με υπό το Μητροπολίτη. Να απαντήσω, φτάνει όχι, και στο 14. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Φτάνει και στο 14. Ο κύριος Λάπας, μισό λεπτό, ακούστε, δεν χρειάζεται να αντιδικούμε. Ο κύριος Λάπας αναφέρεται σε ένα έγγραφο, θα μιλήσει όση ώρα θέλετε. Όση ώρα θέλετε. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μην ανησυχείτε, θα απαντήσετε. Ο κύριος Λάπας αναφέρεται σε ένα έγγραφο με ημερομηνία 16 πρώτου του κυρίου Γεωργιάδη που λέει πράγματι αυτό. Ωραία, με συμπατάτε μισό λεπτό. Η παρέτηση έγινε 17 πρώτου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εντελώς. Δηλαδή, είμαστε σαφείς αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Και μετά αναλαμβάνετε εσείς 5 Τρίτου. 5 Δευτέρου, μάλλον. Όχι, 5 Τρίτου. 5 Τρίτου, σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι η σειρά του. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι αυτή. Συμφωνούμε σε αυτό. Τώρα μιλάτε εσείς ελεύθερα. Ακούστε με. Όταν ο Εδεσιμότατος διορίστηκε με την απόφαση που έγινε και τα λοιπά και πήγε πρόεδρος στον Ερυθρό Σταυρό, έπρεπε να είναι εξ οφίτσιο πρόεδρος και στο Ερίκος Δινάν. Στο Ερίκος Δινάν δεν ανέλαβε ποτέ. Διοικητικά δηλαδή δεν ανέλαβε ποτέ. Διότι ο κύριος Μαρτίνης θεώρησε ότι είναι ισόβιος πρόεδρος και παρέμεινε εκεί. Ισοβιότητα δεν υπάρχει. Οι αποφάσεις, όπως ξέρετε, οι αποφάσεις των σωματείων δεν είναι δυνατόν να έρουν τον νομοθεσία. Άρα τότε που ζητήθηκε η παρέτηση, δεν ξέρω γιατί ήταν και από την Γενέβη ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός που ζήτησε, όπως ζητάει και τώρα και πρόκειται να πάρουν και το σήμα συντόμως, δεν ήταν πρόεδρος νόμιμος. Δεν ήταν. Αυτό διαπίστωσα εγώ. Αυτό και μπορείτε να, πείτε, να δείτε και ναι, τον κύριο Σπανό. Παραιτήθηκε μια θέση δηλαδή του που δεν του ανήκει. Δεν έχω έγγραφα να σας καταθέσω. Αλλά στην πράξη όμως, προσέξτε, οι ημερομηνίες που σας λέω είναι συγκεκριμένες. Στην πράξη η ημερομηνία λήξεως του Μαρτίνη είναι 17 πρώτου. Είναι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έτσι, έτσι. Να είμαστε ακριβείς. Δεν ήταν πρόεδρος, νόμιμος πρόεδρος. Άρα ζητήθηκε η παρέτηση τώρα, ξέρετε, λόγω έχουμε διακόψει τον χρόνο, ξέρετε κάτι. Δεν απάντησε, κύριε Πρόεδρε, αν υπήρχε διοίκηση. Όντως. Δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, 23 άτομα. Υπήρχε διοίκηση. Αν δεν υπήρχε, τι κάλεσε ο κύριος Γεωργιάδης? Όλοι αυτοί παραιτήθηκαν. Το μη υπάρχουν διοικητικό συμβούλιο, τι κάλεσε να παραιτηθεί? Και ξέρετε κάτι, δεν επικαλέστηκε. Δεν επικαλέστηκε, κύριε Λάπα, με συγχωρείτε, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά και ο Μάρτερ θα απαντήσει. Δεν επικαλέστηκε την ανυπαρξία, την νομική ανυπαρξία τη διοίκηση. Επικαλέστηκε επιθυμία του κύριου Σάλα. Πώς σας λέω. Αυτό που συνέβη πραγματικά. Τώρα, τι ήταν πριν και εγώ δεν ήμουν εκεί τότε, δεν ξέρω τίποτα. Πώς το αξιολογείτε αυτό, κύριε? Βλέπω με τον Τρόχα, βλέπω με λέω στο χωριό μου, κύριε Παναθημητάκη. Το έγγραφο, σαν να είναι Γεωργιάδη, είναι συγκεκριμένο. Ένα έγγραφο Υπουργού Υγείας, το οποίο είναι κατάπτυστο και θα μείνει στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία της χώρας. Καλή τη διοίκηση ενός κοινοφιλούς ιδρύματος να παραιτηθεί, όχι γιατί το επιθυμεί ως Υπουργός Υγείας, που δεν έχει βέβαια το δικαίωμα, θα έλεγα ότι πολιτικά το επιδιώκει. Γιατί είναι η επιθυμία του κύριου Σάλα. Αυτό θα αξιολογήσετε. Θέλετε, δεν θέλετε το δικαίωμά σας. Μην το κάνετε. Εάν ένιωθε ο κύριος Σάλλας, δεν το ξέρω αυτό. Μα δεν το έκανε ο κύριος Σάλλας. Ο Υπουργός Υγείας το έκανε, κύριε Παναθημητάκη. Να απαντήσει, να απαντήσει. Καθηγητής Πανεπιστημίου είστε. Αν ήταν παράνομος ο πρόεδρος, δηλαδή πώς ήταν δυνατόν να. Μα σηκήσει. Δεν επικαλείται το παράνομο, σας λέω. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι ο Υπουργός δεν επικαλείται την ανυπαρξία πρόεδρου ή διοίκησης. Επικαλείται την επιθυμία του κύριου Σάλλα. Γιατί πρέπει να απαντήσει ο μάρτυρας? Γιατί πρέπει να απαντήσει τώρα? Ήταν ζήτημα χρόνου να επέμβεται. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, συνεχίζει. Κύριε Βλάχο, ακούστε, ακούστε. Συνεχίζει, σε ρωτήσω, κύριο. Κύριε Παναθημητάκη. Εντάξει, δεν θέλω να απαντήσω. Έχετε το δικαίωμα και να πείτε δεν θέλω να απαντήσω και δεν ξέρω. Δικαίωμά σας είναι. Είπα τη γνώμη μου. Ωραία, συνεχίζετε τις ερωτήσεις. Συνεχίζετε τις ερωτήσεις, ο κύριος Λάπας, παρακαλώ. Κανένας δεν παρεμβαίνει. Έχετε ερωτήσει, ο κύριος Λάπας, να τελειώσει. Εγώ κάνω πολλά χρόνια στην Σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Αθηνών, οπότε. Κύριε Παναθημητάκη,
επειδή βλέπω το χρόνο τρέχει. Εσείς υπογράψατε και το μνημόνιο μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, του ΚΕΝ και του Υπουργείου Υγείας. Τον κύριο Γεωργιάδης, εσείς με τον κύριο Νίκα, με τον κύριο Κωνσταρά. Όχι, ο κύριος Κωνσταράς, όχι ο κύριος Νίκας. Και εσείς, εσείς και ο κύριος Κωνσταράς, το μνημόνιο. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι αυτό το μνημόνιο υπηρετούσε τον καινοφιλή χαρακτήρα του Ιδρύματος? Αυτό... Αν και κατά, σε ποιο βαθμό και κατά ποιο τρόπο. Ναι. Εάν υπηρετούσε τον κοινοφιλή χαρακτήρα, παράλληλα και το μη κερδιστικό χαρακτήρα του Ιδρύματος Ερίκους Δινά. Αυτό το μνημόνιο. Μα, δεν με αφήσετε πριν να σα πω τι ήταν το κοινοφιλή. Θα το πείτε στο τέλος, ό,τι θέλετε, αλλά κοίταξε, 2 και 40 από τα 15. Τι να κάνω. Σημειώστε το. Ακούστε με. Ποια 20, κύριε. Αν μου επιτρέπετε. 10 και 5. Αν μου επιτρέπετε, εμείς ο στόχος ήταν. Συγγνώμη. Ο στόχος ήταν να διατηρηθεί ζωντανό το νοσοκομείο. Και αυτό επετεύχθη, εκ του αποτελέσματος κρίνεται η πολιτική. Το κάναμε αυτό. Δεν μου απαντάτε όμως αν αυτό το μνημόνιο υπηρετούσε τον κοινοφιλή χαρακτήρα. Είναι συγκεκριμένη ερώτησή μου. Το κοινοφελές. Συγγνώμη. Το κοινοφελές. Γιατί το έψαξα αυτό. Τι ήταν ο κοινοφιλής χαρακτήρας? Τι σημαίνει κοινοφιλής χαρακτήρα? Αυτό που λέει το άρθρο 109, κύριε Πανθυμετάκη, το λέει το Σύνταγμα. Αφήστε αυτό, το αξιολογήσουμε εμείς. Όχι, αφήστε το Σύνταγμα. Σας πω εγώ το εξής. Αφήσουμε και το Σύνταγμα. Έτσι να πιάσουμε. Την Ημιθέα να πιάσουμε. Ποιο να πιάσουμε? Να λειτουργούμε όλοι δηλαδή. Έτσι, άμα αφήστε με λίγο να απαντήσω. Αφήστε με λίγο να απαντήσω. Φράξε εδώ μέσα, αφήστε το Σύνταγμα. Ακούστε με. Το κοινοφέλε. Μετά το 1900. Από τον νόμο. 13. Ο 1334 το 83 ο νόμος για το ΕΣΥ απαγόρευε την ίδρυση ιδιωτικών κλινικών. Εντάξει. Επομένως, ο κύριος Μαρτίνης που ήθελε να φτιάξει το νοσοκομείο δεν μπορούσε να το φτιάξει αλλιώς, εκτός από να το ονομάσει κοινοφελές. Τι... Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Τι λέτε το, Μαρτίνης το έκανε, κύριε. Όχι. Τι λέτε τώρα, κύριε Παναδημητάκη, τι μας λέτε τώρα? Κύριε Πανεθνημητάκη, σταμάτα Γιάννη. Κύριε Πανεθνημητάκη, εδώ ήρθε ο αρμόδιος υπουργός που το έφτιαξε, ο κύριος Σούρλας. Και ξέρετε, κατέθεσε. Από την αρχή ο σχεδιασμός ήταν να έχει κοινοφιλή χαρακτήρα το νοσοκομείο. Τι μας λέτε τώρα? Εγώ σας λέω ότι. Από την αρχή το Υπουργείο Υγείας που συζητούσε με τον Ιωδευτό Σταυρό, η απόφαση του ήταν να έχει ήταν ο κοινοφιλής χαρακτήρας και ο μικροσκοπικός χαρακτήρας. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του Συντάγματος. Τι μας λέτε τώρα? Και μας λέτε τώρα τι απόφαση πήρε για το ΙΣΥΚ, δεν μπορούσε να γίνει στο ΙΣΥΚ κτλ. Ήταν η λυμένη πολιτική απόφαση να είναι κοινοφιλές στο ίδρυμα. Το αντιλαμβάνεστε, ναι ή όχι? Μα δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να γίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Τι το ηρεμνάμε, λοιπόν? Λοιπόν, ακούστε με. Εγώ σας λέω κατά ποιο τρόπο υπηρετούσε το μνημόνιο αυτό το χαρακτήρα. Τα δύο νοσοκομεία που είχε ο Ερυθρός Σταυρός, το Ερυθρός Σταυρός και το Ασκληπείο, ήταν σε άθλια κατάσταση και τότε. Εγώ δεν ρωτάω. Γιατί, εγώ το λέω όμως. Και τότε γιατί? Και τα έδωσε στο ΕΣΥ. Έγινε μια συμφωνία. Ακούσαμε αυτά, τα έχουμε πει. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Πήρανε και όλα τα χρέη. Κάτι που δεν μπορούσε ακούστε, να γίνει. Ακούστε, κύριε Παθηματάκη, αν δεν θέλετε να απαντήσετε την ερώτησή μου, θα λέτε δεν ξέρω ή δεν απαντώ. Εγώ σα ρώτησα, το μνημόνιο κατά ποιο τρόπο, σε ποιο βαθμό και σε ποια έκταση εξυπηρετούσε τον κοινοφιλή χαρακτήρα. Και δεν μου απαντάτε. Πέστε, δεν θέλω να απαντήσω, δεν ξέρω. Εάν έκλεινε, πώς εξυπηρετεί το κοινοφιλή? Αυτή είναι η απάντησή σα. Μάλιστα. Τι θεωρώ δεδομένη. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάμε και μια τελευταία ερώτηση. Για την τροπολογία του κύριου Βορύδη, γνωρίζετε? 5 μέρες πριν τον πληστηριασμό, 24 ανάτων ο πληστηριασμός, 19 ανάτων η τροπολογία Βορύδη. Η οποία επιτρέπει σε μια ιδιωτική εταιρεία να αποκτήσει το Ερίκος Δινάν. Ήταν απαραίτητη αυτή η τροπολογία? Να γίνει προκειμένου να το αποκτήσει μια εταιρεία σαν την Ημιθέα? Τη πλάκα, είπε ένα μάρτυρα, ότι είναι πάση εδώ, τη θεωρώ τη πλάκα, μια εταιρεία. Γνωρίζετε ότι η απόφαση για να πουληθεί και η αλλαγή του κανονισμού έγινε πολύ νωρίτερα από τον κύριο Λοβέρδο. Αυτό το να πάει στην Ημιθέα, είπε ο κύριος Λοβέρδος. Όχι. Ο κύριος Λοβέρδος είναι το δικαίωμα να πουληθεί. Όχι να πάει στην Ημιθέα. Εγώ σα ρωτάω αν γνωρίζετε την τροπολογία τη 19-9, 5 μέρες πριν τον πληστηριασμό, και αν μπορείτε να μου πείτε αν αυτό είναι φωτογραφικό χαρακτήρα ή δεν είναι. Μέχρι τότε δεν μπορούσε μια ιδιωτική εταιρεία κερδοσκοπική αμυγός να αποκτήσει το ΚΕΝ, κύριε Πανεθνημητάκη. Χρειάζεται τροπολογία. Και έρθει και ο Υπουργός Υγείας και τροποποιεί. Μια τροπολογία που λέει ότι μπορεί οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία κερδοσκοπικού χαρακτήρα να αποκτήσει το ΚΕΝ. Αυτό δεν είπε και η τροπολογία. Είπε αυτό η τροπολογία ή όχι? Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό. Βασικά να ξύνουμε σε μερικά δεδομένα. Αυτή η τροπολογία, αν θεωρήσουμε ότι έγινε 5 μέρες πριν τον πληστηριασμό, αν θεωρήσουμε ότι ήρθε μια εταιρεία με 3.000 τζίρο ετησίως και είναι η μοναδική που έρχεται, τι λέτε, ο κόσμος τι καταλαβαίνει, ότι δεν είναι φωτογραφική? Για ποιον έγινε δηλαδή? Για μένα?
και μετά από 4-5 μέρες γίνεται ο πληστηριασμός και είναι μοναδική, ο μοναδικός πληροδότης. Για ποιον έγινε? Ήταν γνωστό ότι θα γίνει ο πληστηριασμός. Ήταν γνωστό ότι θα. Μόνο... Πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα. Μήνες πριν. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Μήνες πριν. Η τροπολογία του αρμόδιου Υπουργού Υγείας είχε στοιχεία φωτογραφικής διάταξης για την ημιθέα συγκεκριμένα, κύριε Πανεδημητάκη, που έχει 3.000 το χρόνο τζίρο και είναι η θηγατρική του Τράπεζα Πυριός. Που είναι ο βασικός δανειστής. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα στο να γίνει. Δεν βλέπει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα. Για πέστε με και ένα τελευταίο. Τελείωσε μία ερώτηση ακόμα. Είμαστε στα 23 λεπτά. Κύριε Πανεδημητάκη. Ήταν στην αρχή. Ωραία, άρα είμαστε. Όχι, τρεις φορές έχετε απαντήσει. Το 5 είμαστε στα 23 λεπτά. Μόλις τελειώσει αυτό, είμαστε στα 25. Είπατε και 2,11, εντάξει. Πολύ καλά. 22 και 11. Ξέρω τι χρόνο έχω και εγώ. Τελευταία ερώτηση. Κύριε Πανεδημητάκη, είπατε στην εισαγωγή σας ότι τα προβλήματα ουσιαστικά για το ρήκος δεινά ανάκτησαν από το 2006. Το 2006 κρατάω εδώ μία σημείωση που είναι η χρονιά στην οποία τοποθετήθηκαν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στη διοίκηση του Ρίκου Δινάν. Τότε δηλαδή από 11 μελές γίνεται 7 μελές, 3 μέλη του Υπουργείου Υγείας, 3 το αιρετά από τον Ερυθρό Σταυρό και εξοφίτσιο ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Μήπως άρχισαν τα προβλήματα, πράγματα από τότε που λέει το 2006, επειδή ακριβώς ήταν αμύχθητο του Υπουργείου Υγείας με εκπροσώπους του διοίκηση? Όχι. Όχι. Ωραία. Επειδή το αναφέρετε ως σαν χρόνο ή γι' αυτό. Όχι, μπορώ να σας πω το εξής όμως. Μπορείτε να μου πείτε αντίστροφα. Τι έκανε. Ο αντίστροφα θα σας ρωτήσω εγώ. Με συγχωρείτε να απαντήσω. Να ολοκληρώσω την ερώτηση και τελείωσα εγώ. Δεν μου δίνετε να σημειώσετε αυτό. Ακούστε με λίγο. Και να μου πείτε, ό,τι απαντήσετε την ερώτηση αυτή, τι έκαναν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας στην πορεία από το 6 μέχρι το 14, κατά τη γνώμη σας, η οποία συνέτεναν στη διάσωση του Ρίκου Δινάν ως κοινοφιλές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα? Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να έχω άποψη για εκείνη την περίοδο που δεν ήμουν εκεί. Μπορώ όμως να πω και είναι η μαρτυρία του κυρίου Μαρτίνη εδώ. Διότι μελέτησα ιστορικά, αλλά δεν ήξερα το. Βεβαίως κοίταξα πίσω λίγο. Μελετάτε λίγο επιλεκτικά. Όχι, δεν είναι μετά. Όταν κάνεις μια χρονολογική σειρά. Ακούστε με λίγο, δεν μπορεί να γίνεται. Μια χρονολογική σειρά πας όσα χρόνια περισσότερα θέλεις. Για να κάνεις μια οικονομετρική μελέτη θες 24 παρατηρήσεις. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα τα νούμερα τα παίρνουμε. Το τι γινόταν δεν το ξέρω. Μπορούμε όμως να πω πώς ήρθε. Πώς ζήτησε ο κύριος Μαρτίνης τότε να έρθουν εκπρόσωποι του Υπουργείου, όπως το δήλωσε και ο ίδιος εδώ πέρα. Προσέξτε όμως τι απάντησε στην κυρία Χριστοφιλοπούλου. Γιατί ζητούσε να έρθει εκπροσώπηση προκειμένου να πάρει κρατική επιχορήγηση, την οποία δεν πήρε ποτέ. Από το 6 μέχρι το 14 είναι 8 χρόνια. Όχι 14. 14, δεν φύγανε το 14. Οι εκπρόσωποι δεν φύγανε το 14. Όχι, το 12 φύγανε. Έτσι. Η απάντηση στην κυρία Χριστοφιλοπούλου, όταν το ρώτησε και τα λοιπά, γιατί ζήτησε ο ίδιος να αποσυρθούν, και είπε ότι γιατί δεν μου δώσανε ποτέ επιχορήγηση. Καταλαβαίνετε. Και κλείνομαι, κύριε Πανεδημητάκη, και κλείνομαι με το εξής. Εσείς που υπογράψατε το μνημόνιο, αισθάνεται σήμερα ικανοποιημένος, υπερήφανος? Απολύτως. Απολύτως. Μια απολύτως σώσαμε το νοσοκομείο, αλλιώς θα είχε κλείσει. Μάλιστα. Και ο μόνος τρόπος χρηματοδότησης ήταν αυτός. Εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Ότι ήδη υπογράφει τέλος Μαρτίου, δεν ξέρω πότε, 28 βέβαια. Ήδη από 1η Απριλίου, 2 Απριλίου, 3 Απριλίου άρχισαν να πληρώνουν οι εργαζόμενοι που είχαν να πληρωθούν 11-12 μήνες. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολο να το βλέπετε τώρα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους έβλεπε στα μάτια τότε όλους. Όταν έχετε, χίλια άτομα. Αν έχετε φίλος δικηγόρος, ρωτήστε τον αν ποτέ στη δικηγορική του ζωή ένας που είναι. Έχω υπηρετήσει. Ένας ο οποίος είναι το θύμα μιας αναγκαστικής εκτέλεσης, αν ποτέ μπορεί αυτή νομικά η αναγκαστική εκτέλεση να μετατραπεί σε εκούσια. Εδώ πρόκειται, μετατρέψατε μία αναγκαστική τέλεση εκούσε, βάλατε την υπογραφή και λέτε ότι το ΚΙΕΝ θα εκπληστηρεστεί. Αυτή είναι η μοναδική οικονομικά και νομικά ορθή λύση. Και το βάλατε την υπογραφή σφαριά πλατιά. Πηγαίνετε τρεις μήνες. Γιατί αν δεν βάλατε την υπογραφή σας, θα εκτελούσε, θα έκανε αναγκαστική εκτέλεση του τράπεζα. Εδώ πέρα το θέμα. Έπρεπε, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνω. Καταλαβαίνετε, σας ρωτάω. Εάν δεν βάζατε την υπογραφή σας, δεν θα έκανε εκτέλεση του τράπεζα της Πυρεώς ούτως ή άλλως. Τι πήγατε και υπογράψατε το μνημόνιο? Και μάλιστα με ρήτρα εμπιστευτικότητα. Σας απαντήσω. Ξέρετε γιατί υπογράψατε, κύριε Κατριβάση? Να σας πω εγώ γιατί υπογράψατε. Όχι, θα μου δεν υπογράψατε εσείς για τον πληστηριασμό. Αυτός είναι αναγκαστικός και γίνεται ανεξάρτητα από τη βουλή σας. Δεν. Υπογράψατε για να παρατηθεί το ρήκος Δινάν. Όχι, δεν τελείωσα. Είναι. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα. Κύριε Πρόεδρε. Λεπτά, κύριε. Λάπα, ερωτήσεις δεν κάνουμε εδώ. Ερωτήσεις κάνουμε, ναι. Κάνατε ερωτήσεις. Ερώτηση κάνω τώρα.
ξεφτιλίζεσαι. Όχι, μου απαντάει ότι πρέπει να. Ναι, και κλείνοντας, δεν θέλει να ακουστεί ο κ. Γεωργιάδης. Κλείνοντας, σας λέω ότι υπογράψατε όχι τον πληστηριασμό, υπογράψατε ουσιαστικά να παραιτηθείτε από όλα τα ένδυκα μέσα για τα οποία είχε αποφανθεί εισαγγελικός λειτουργός ότι είναι καταχρηστική η εκτέλεση. Λοιπόν. Αυτό σας λέω τίποτα άλλο. Εντάξει, το εκτίμησε έτσι, εκτίμησε ότι εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ. Κύριε Μπάρτη, έχετε όλο το δικαίωμα εμείς να μην συμφωνείτε, αλλά προσέξτε. Το μνημόνιο καταθέτουμε είναι μια γεγονότα και απαντάμε σε ερωτήσεις. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε, ακούστε, θέλετε να πείτε επί των ερωτήσεων κάτι, όχι γενικά. Λίγο. Δεν μπορεί να μείνουν έτσι. Τι είπατε? Η απάντηση του μνημονίου ήταν πώς εμείς αυτό? Πήραμε τη χρηματοδότηση ενδιάμεση. Όλο το MOU ήταν μια ενδιάμεση. Υπογράψτε λοιπόν το μνημόνιο για να πάρετε λεφτά. Βεβαίως. Αυτό λέτε. Αυτό. Λοιπόν, τέρμα. Ο κύριος Γιωργαντάς. Από τη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε που φώναξα. 15 συν 5 συν 7. Κύριε Μάρτης, θα σας κάνω ερωτήσεις. Εδώ είναι Εξεταστική Επιτροπή και πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις. Μπορεί να τις κάνουμε τις ερωτήσεις.